Καημέρες κυρίες και κύριοι, συμπληρώνεται σήμερα στη μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Εύρου και στην επιχείρηση κατάσβεσης. Από χθες το βράδυ συμμετέχει και το πυροσβεστικό άρμα. Τα δεδομένα που κατέγραψε ο Ευρωπαϊκός Δορυφόρος για το μέγεθος της καταστροφής έως τώρα είναι αποκαρδιωτικά. Πριν από λίγο, εντολή εκένωσης δόθηκε από το 112 για τον οικισμό Κοτρονιά προς Γιαννούλη. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφασίστηκε οι καμένες περιοχές τόσο στον Εύρο όσο και στην Πάρνηθα να κηρυχθούν άμεσα αναδασωτές. Το πυροσβεστικό άρμα τύπου Λέοπαρντ επιχειρεί στο δάσος της Δαδιάς. Προχώρα! Προχώρα! Η επιχείρηση είναι ολονύχτια. Μπορέσαμε και προσεγγίσαμε τα μέτωπα, διότι αυτό είναι ένα χερσαίο μέσον που μπορεί να μπει και μες στη φωτιά. Σύμφωνα με νέα δορυφορικά δεδομένα, η έκταση που έχει πληγεί υπερβαίνει τη Νέα Υόρκη και τη Σιγκαπούρη, για την οποία ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη προσφέρει 12 εναέρια μέσα και 407 πυροσβέστες. We are facing the largest wildfire ever recorded in the EU. Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το πρωί, αποφασίστηκε όλες οι καμένες περιοχές σε Εύρο και Πάρνηθα να κριθούν αναδασωτές, να ξεκινήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα, να καθαριστούν όλα τα ρέματα, να ληφθούν μέτρα για την φροντίδα της άγριας πανίδας. Ξεκινούν οι διαδικασίες και εδώ πέρα, όπως και στις προηγούμενες πυρκαγιές, για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις λεκάνες απορροής που έχουν επηρεαστεί, κορμοφράγματα δηλαδή και άλλα τεχνικά έργα που έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς στον Εύρο άφησε πίσω του ανυπολόγιστη καταστροφή. Πέρυσι είχαμε πει ότι σαφώς η πυρκαγιά ήταν πάρα πολύ, είχε σημαντική ένταση, έκαψε μεγάλο μέρος του πυρήνα, του νότιου πυρήνα, αλλά φέτος ουσιαστικά καταστράφηκε το υπόλοιπο, που ήταν και το πιο σημαντικό. Δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν σε αναζωοπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στον ανακριτή απολογήθηκε σήμερα 45χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον εμπρισμό στον Αυλώνα. Πάμε στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδωρο, που βρίσκεται η Άννα Νικολάου, για να μας ενημερώσει. Άννα. Ρίξε φωτιά στον Αυλώνα την προηγούμενη εβδομάδα, για την οποία κατηγορείται ο 45χρονος. Είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας είχε κάνει λόγο για 8 απόπειρες εμπρισμού στην περιοχή του Αυλώνα την ίδια ημέρα. Χαρακτηριστικά είναι και τα ντοκουμέντα με τις αντίστοιχες αιστείες. Ο κατηγορούμενος που προσήλθε σήμερα εδώ, παρότι δήλωσε αθώος, κρίθηκε προφυλακιστέως, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει βίντεο που να τον δείχνει να βάζει φωτιά, παρότι η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, περιέχει κάποιο βίντεο ντοκουμέντο. Ο ίδιος ο δικηγόρος του επικαλέστηκαν ότι έχει ψυχιατρικά προβλήματα και για το λόγο αυτό ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Τέλος, να σου πω, Ρίτσα, ότι λίγο νωρίτερα οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός 89χρονου για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά για να καθαρίσει ένα χωράφι στην περιοχή Χιλιαδού Θήβας, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.